Σήμερα αλλάζουμε πίσω τα κάκια και δίσκους σε ένα Citroën C5 X7 εξοπλισμένο με σύστημα φρένων τύπου TVS, υδροενεργητική ανάρτηση και ηλεκτρικό χειρόφρενο. Πριν ξεκινήσουμε, σταθμεύουμε το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδαφος, όσο το δυνατό πιο καθαρό από ανομαλίες, και πριν σβήσουμε, εφαρμόζουμε το ηλεκτρικό χειρόφρενο και σηκώνουμε την ανάρτηση στην τέρμα επάνω θέση. Κατόπιν σβήνουμε τον κινητήρα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα ξανανοίγουμε το διακόπτη χωρίς να βάλουμε μπρος τον κινητήρα και απενεργοποιούμε το χειρόφρενο. Κλείνουμε το διακόπτη και βγάζουμε το κλειδί. Στη συνέχεια καθαρίζουμε τα καινούργια μας εξαρτήματα. Οι δίσκοι είναι συνήθως χυτοσιδερένοι και πιάνουν εύκολα επιφανειακές σκουριές, οπότε από το εργοστάσιο έχουν στην επιφάνειά τους ένα λεπτό στρώμα λαδιού για προστασία κατά την μεταφορά και αποθήκευση. Αυτό το λάδι πρέπει να φύγει και να καθαριστούν πλήρως. Καθαριστικό φρένων κάνει καλή δουλειά, προσωπικά προτείνω καθαριστικό carburateur καθώς είναι πιο επιθετικό και βγάζει και την παραμικρή ακαθαρσία και λάδι. Και φυσικά καθαρίζουμε και το κέντρο του δίσκου και όχι μόνο το περιφερειακό τμήμα που πατάει το τακάκι. Θέλουμε να είναι όλος ο δίσκος καθαρός. Μετά από αυτό το πρώτο καθάρισμα, προσωπική μου προτίμηση, περνώ την επιφάνεια τριβής με ένα 500 γυαλόχαρτο με απαλή πίεση, ίσα-ίσα να αγριέψει λίγο η επιφάνεια και να φύγουν τυχόν λάδια που δεν έφυγαν με το καθαριστικό. Αυτό το πέρασμα με γυαλόχαρτο μπορεί και να παραλυφθεί, αλλά διαπιστώνω πως δεν προκαλεί κάποια βλάβη, γι' αυτό και το περνάω. Καθαρίζουμε τη σκόνη που βγαίνει και γυρίζουμε και καθαρίζουμε και την άλλη πλευρά. Πολύ καλό καθάρισμα και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως το καθάρισμα είναι η μισή δουλειά. Αφού κάνουμε το ίδιο και για τον άλλο δίσκο, πάμε στα τακάκια, τα οποία επίσης προτιμώ να τρίβω στο ίδιο 500 γυαλόχαρτο, πάλι απλά για να αγριέψω λίγο την επιφάνεια. Πιστεύω πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και χωρίς καμία κατεργασία τα τακάκια, ωστόσο ένα πέρασμα δεν βλάπτησε τίποτα για να φύγει οτιδήποτε τυχόν υπάρχει επάνω στο τακάκι, γι' αυτό και το προτείνω. Πριν ανασηκώσουμε το αυτοκίνητο, χαλαρώνουμε τα μπουλόνια του τροχού ώστε να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πιο εύκολα αργότερα και μετά σηκώνουμε το αυτοκίνητο με το γρίλο. Σε αυτό εδώ το σημείο δεν φαίνεται καλά στην κάμερα, έχουμε σηκώσει το αυτοκίνητο με το γρίλο και έχουμε βάλει και τρίποδο για ασφάλεια. Και αφού βγάλουμε τον τροχό, τον τοποθετούμε και αυτόν κάτω από το αμάξι για επιπλέον ασφάλεια. Και προχωρούμε με την αποσυναρμολόγηση. Αρχικά αφαιρούμε το εξωτερικό ελαττήριο με ένα απλό κατσαβίδι. Μετά βγάζουμε τα πλαστικά καπάκια και τους πύρους ολίσθησης. Αυτή είναι Torx 45. Ο καθαρισμός τους θα γίνει αργότερα. Με προσεκτικές κινήσεις βγάζουμε το συρματόσχηνο του χειρόφρενου από τον γάντζο του και τη θέση του και το απομακρύνουμε. Κατόπιν βγάζουμε τη δαγκάνα με τα παλιά τακάκια. Ίσως χρειαστεί να την κουνήσουμε λίγο για να αποκτήσει λίγο αέρα, αλλά συνήθως δεν είναι δύσκολο να βγει. Σε αυτό το σημείο είναι καλή ιδέα να καθαριστεί η δαγκάνα και να επανατοποθετηθεί το έμβολο πίσω στη θέση του. Καθαριστικό φρένων προτείνεται, όπως και απλό σαπουνό νερό, ωστόσο διαπιστώνεται πως και ένα απλό στεγνό πινέλο που καθαρίζει απλά τις σκόνες κάνει καλή δουλειά και η δαγκάνα δεν έχει πρόβλημα λειτουργίας. Προσοχή αν χρησιμοποιήσουμε σειρματόβουρτσες να μην πληγώσουμε το ελαστικό κάλυμα του εμβόλου. Η επαναφορά του εμβόλου καλό είναι να γίνεται με το κατάλληλο εργαλείο. Το έμβολο για να επανέλθει στη θέση του θα πρέπει να στραφεί δεξιόστροφα, σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Το ίδιο ισχύει και για τις δύο δαγκάνες, και για τη δεξιά και για την αριστερή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το κατάλληλο εργαλείο, μπορούμε με προσοχή να πιάσουμε το μεταλλικό μέρος του εμβόλου με μια γκαζοτανάλια
και απαλά να το γυρίσουμε δεξιόστροφα και σιγά σιγά να το βάλουμε στην θέση του. Πάντα όμως με προσοχή, μην καταστρέψουμε την προστατευτική φυσούνα. Κατόπιν αφαιρούμε τις δύο βιδίτσες που κρατούν το δίσκο στη θέση του, μετά αφαιρούμε τα δύο μπουλόνια που κρατούν τη βάση της δαγκάνας στη θέση της. Αυτά είναι Torx 55 και είναι αρκετά δυνατά σφιγμένα και έχουν και λίγη κόλλα στο σπήρωμά τους. Αφού βγάλουμε τις βιδίτσες του δίσκου, χτυπάμε ελαφρά το δίσκο από πίσω και θα πρέπει να ξεκολλήσει αμέσως. Και αμέσως μπορούμε να ξεκινήσουμε την επανασυναρμολόγηση, απλά ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία χρησιμοποιώντας τα καινούργια εξαρτήματα. Πρώτα τον καινούριο δίσκο με τα βιδάκια του, μετά τη βάση της δαγκάνας. Η Citroën προτείνει να αλλάζονται αυτά τα δύο μπουλόνια κάθε φορά που αφαιρούνται, αλλά δεν παρατηρείται κάποιο πρόβλημα εάν επαναχρησιμοποιηθούν. Δεν μπορούμε ωστόσο να προτείνουμε την επαναχρησιμοποίησή τους, οπότε εάν είναι δυνατόν, καλό είναι να μπουν καινούρια μπουλόνια. Τοποθετούμε τα νέα τακάκια. Αυτό με το ελαττήριο είναι πάντα προς το εσωτερικό του αυτοκινήτου, και μετά τοποθετούμε τη δαγκάνα και πριν βάλουμε τους σπύρους, τους καθαρίζουμε. Πολλοί προτείνουν τη χρήση γράσου για να ολισθαίνουν καλύτερα οι πύροι, ωστόσο έχει παρατηρηθεί πως ο απλός καθαρισμός και η τοποθέτησή τους χωρίς κανένα γράσο ή άλλη ουσία δεν παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία τους. Και στην πραγματικότητα από το εργοστάσιο ήταν στεγνή η συγκεκριμένη πύρη χωρίς κανένα γράσο, οπότε και διστάζω να βάλω γράσο. Και επιπλέον, το γράσο σε εκείνο το σημείο, σε συνδυασμό με τη σκόνη του δρόμου, συνήθως σχηματίζει μια λάσπη που μπορεί να προκαλέσει προβληματική λειτουργία. Οπότε προσωπικά συνηθίζω να τους αφήνω στεγνούς και καθαρούς. Όχι βεβαίως ότι λίγο γρασάκι θα είναι πρόβλημα. Ξανατοποθετούμε το σειρματόσχηνο του χειροφρένου στη θέση του και τέλος το εξωτερικό ελαττήριο, το οποίο επίσης προτείνεται να αλλάζει με καινούριο, αλλά εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε καινούριο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το παλιό. Επανατοποθετούμε τον τροχό και αν είναι δυνατόν σφίγγουμε με δυναμόκλειδο στα 100 με 110 νιουτόμετρα και κατεβάζουμε το αυτοκίνητο στο έδαφος. Αφού επαναλάβουμε την εργασία για την άλλη πλευρά, πάμε μέσα στο αυτοκίνητο για την βαθμονόμηση. Ξυπνούμε το αυτοκίνητο πιέζοντας στιγμιαία το κουμπί των alarm και ανοίγουμε τον διακόπτη. Συνδέουμε το καλώδιο στην πρίζα OBD και ξεκινούμε την εφαρμογή DiagBox στον υπολογιστή μας που θα μας βοηθήσει στην βαθμονόμηση του χειροφρένου. Στο αρχικό μενού που παρουσιάζεται επιλέγουμε την μάρκα. Και στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε το μοντέλο, σε 5X7. Γίνεται η αναγνώριση του οχήματος και αν ο αριθμός είναι σωστός, πατάμε το OK και πάμε στην επόμενη οθόνη. Εδώ βρισκόμαστε στο βασικό μενού της συνεδρίας με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Από εδώ μπορούμε να εκτελέσουμε διάφορες εργασίες στο αυτοκίνητο. Η εργασία που θέλουμε να κάνουμε γίνεται και από το μενού Επιδιόρθωση και από το μενού Αναζήτηση σφαλμάτων. Επιλέγουμε λοιπόν την αναζήτηση σφαλμάτων. Στο επόμενο βήμα γίνεται μια αναγνώριση των διαφόρων εγκεφάλων που υπάρχουν στο αυτοκίνητο και ταυτόχρονα τίθεται η ερώτηση από την εφαρμογή εάν θέλουμε να ψάξουμε για ενημερώσεις. Αφού λοιπόν δεν θέλουμε, πατάμε το Χ και παρακολουθούμε την μπάρα να γεμίζει και όσοι υπολογιστές δεν υπάρχουν στο αυτοκίνητο εμφανίζονται στο τέλος της λίστας, με τους υπολογιστές που είναι παρόντες στο αυτοκίνητο να εμφανίζονται κανονικά από την κεφαλή της λίστας.
Μετά το τέλος της αναζήτησης μας ξαναγυρίζει επάνω με τον πρώτο υπολογιστή επιλεγμένο. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός ο υπολογιστής, το δευτερεύον ηλεκτρικό φρένο FSE, οπότε επιλέγουμε αυτό και πατάμε το κουμπί OK. Μας βγάζει ένα ενημερωτικό μήνυμα, πατάμε OK. Στην επόμενη οθόνη πατάμε την τελευταία επιλογή επιδιόρθωση. Στην επόμενη οθόνη πατάμε την επιλογή Kit επιδιόρθωση. Στην επόμενη οθόνη πατάμε τη μοναδική επιλογή ανταλλακτικά. Και στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε την εργασία αντικατάσταση του φρένου στάθμευσης με ηλεκτρική εντολή. Αφού διαβάσουμε το μήνυμα, πατάμε OK. Και φτάσαμε στο μενού που μας ενδιαφέρει. Εδώ τώρα πατάμε την πρώτη επιλογή, τοποθέτηση σε συναρμολόγηση από συναρμολόγηση. Και αμέσως ξεκινά η εργασία. Και ενώ εμείς βλέπουμε το μήνυμα στην οθόνη, θα ακούσουμε το χειρόφρενο να κάνει αυτό. Και πλέον τα συρματόσχηνα είναι σε θέση από συναρμολόγησης. Πατάμε OK στο μήνυμα και μας γυρίζει πίσω στο προηγούμενο μενού, όπου τώρα επιλέγουμε την τρίτη επιλογή, βαθμονόμηση του φρένου στάθμευσης με ηλεκτρική εντολή. Πατάμε και αμέσως αρχίζει και τρέχει η βαθμονόμηση και ενώ εμείς βλέπουμε αυτό το μήνυμα, για να δούμε τι γίνεται πίσω. Αφού γίνει αυτή η εργασία, παρουσιάζεται αυτό το μήνυμα που μας λέει πως πρέπει να ξαναξεκινήσει η επικοινωνία με τον εγκέφαλο. Τώρα, για ποιον εγκέφαλο από όλους αναφέρεται, δεν είμαι σίγουρος. Το σίγουρο είναι πάντως πως σε αυτό το μήνυμα πιάζουμε το OK και περιμένουμε αρκετά δευτερόλεπτα, καμιά 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο μήνυμα. Αφού εμφανιστεί το επόμενο μήνυμα, πατάμε και σε αυτό OK και λογικά θα πρέπει να έχουν ήδη εμφανιστεί κάποια προειδοποιητικά λαμπάκια στο ταμπλό λόγω της διακοπής επικοινωνίας. Και αφού πατάμε OK και σε αυτό, μας ενημερώνει πως η εργασία έχει γίνει. Πατάμε το OK και γυρίζουμε στο προηγούμενο μενού, από όπου μπορούμε πλέον να φύγουμε και πιέζοντας το κάτω αριστερό βελάκι, πηγαίνουμε στην αρχική λίστα με όλους τους υπολογιστές. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να ξεκινήσουμε και το αυτοκίνητο, να το κατεβάσουμε στην normal σκάλα. Να θυμίσουμε πως μέχρι τώρα το είχαμε σβηστό. Το δε μήνυμα που βγάζει έχει να κάνει με το σύστημα φρένων. Όλα αυτά τα μηνύματα που εμφανίζονται έχουν να κάνουν με την επανεκκίνηση της επικοινωνίας μεταξύ των υπολογιστών και διορθώνονται εύκολα απλά ξεκινώντας μια καινούρια συνεδρία αναζήτησης σφαλμάτων. Οπότε πάμε στην καρτέλα υποδοχή και επιλέγουμε ξανά την επιλογή αναζήτησης σφαλμάτων. Και στο μήνυμα που θα βγάλει, αν θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεδρία ή όχι, του πατάμε όχι, το χ δηλαδή, για να ξεκινήσει μια νέα συνεδρία και να αποκαταστήσει την επικοινωνία μεταξύ όλων των υπολογιστών ξανά από την αρχή. Και καθώς γίνεται ξανά η ίδια διαδικασία και αποκαθίσταται η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων εγκεφάλων, λογικό είναι να σβήσουν και τα διάφορα προειδοποιητικά λαμπάκια στο ταμπλό. Και πλέον μπορούμε να μπούμε και στην μονάδα του ABS και να δούμε και να σβήσουμε το σφάλμα που έχει κρατημένο. Μετά το μήνυμα μπαίνουμε στο μενού και επιλέγουμε την ανάγνωση βλαβών. Έχει κρατημένο το σφάλμα στο αυτόματο χειρόφρενο, οπότε και μπορούμε άφοβα να το σβήσουμε και όλα τα λαμπάκια στο ταμπλό πλέον πρέπει να έχουν σβήσει και όλα να έχουν επιστρέψει στην προηγούμενη φυσιολογική κατάσταση. Ξανά λοιπόν με το κουμπί πίσω γυρίζουμε στο αρχικό μενού και από την καρτέλα υποδοχή βγαίνουμε στο κεντρικό μενού και μπορούμε να κλείσουμε την συνεδρία εντελώς.
Στην ερώτηση που μας βγάζει, επιβεβαιώνουμε και μεταφερόμαστε στο κεντρικό μενού, όπου μπορούμε πλέον να διαλέξουμε άλλο μοντέλο ή να κλείσουμε εντελώς την εφαρμογή. Και φυσικά μπορούμε να δουλέψουμε το χειρόφρενο κανονικά και να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο και μετά να ξεκινήσουμε την δοκιμή στο δρόμο. Σε αυτό το σημείο να πούμε πως η Citroën για την εργασία αυτή προτείνει μια διαφορετική μέθοδο. Δηλαδή, αφού το αυτοκίνητο σταθμεύσει και εφαρμοστεί το χειρόφρενο, σβήνουμε τον κινητήρα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα ανοίγουμε το διακόπτη χωρίς να βάλουμε μπρος, συνδέουμε την πρίζα OPD, μπαίνουμε στην εφαρμογή διάγνωσης, θέτουμε το χειρόφρενο στη θέση αποσυναρμολόγησης όπως δείξαμε προηγουμένως και κατόπιν, αναφέρει η Citroën, απλά αποσυνδέουμε την μπαταρία. Αυτή η μέθοδος είναι λίγο ασαφής, καθώς δεν αναφέρει αν αποσυνδέουμε αμέσως την μπαταρία ή αν περιμένουμε λίγα λεπτά, όπως επίσης δεν αναφέρει εάν αποσυνδέουμε το αυτοκίνητο από το διαγνωστικό ή όχι. Η μέθοδος που δείξαμε εμείς έχει το πλεονέκτημα πως το διαγνωστικό συνδέεται μόνο μία φορά μετά το τέλος της εργασίας και δεν χρειάζεται επουδενή λόγο να αποσυνδεθεί η μπαταρία. Άρα παρέχει μία σχετική ευκολία και φυσικά είναι δοκιμασμένη και αποτελεσματική. Τώρα, στη δοκιμή στο δρόμο θα πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Τα καινούργια εξαρτήματα δεν φρενάρουν το ίδιο με τα παλιά που είχαμε. Καλό είναι να φρενάρουμε προοδευτικά και καθώς φρενάρουμε θα διαπιστώσουμε πως πρέπει να πιέσουμε το πεντάλ λίγο περισσότερο για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με πριν. Αυτό συμβαίνει γιατί οι καινούργιες επιφάνειες τακάκι και δίσκου δεν έχουν ζευγαρώσει ακόμα. Τι σημαίνει αυτό? Οι επιφάνειες των καινούριων εξαρτημάτων έχουν διαφορετική όψη και επομένως τα σημεία επαφής είναι λίγα, οπότε και έχουμε λιγότερη επιφάνεια τριβής και λιγότερο φρενάρισμα. Με τα επαναλαμβανόμενα φρενάρισματα, οι επιφάνειες σιγά σιγά τρίβονται και διαμορφώνονται και έτσι δημιουργείται μια σειρά ανομαλιών σε κάθε εξάρτημα που είναι μοναδική για κάθε επιφάνεια επαφής. Σταδιακά το κάθε τακάκι θα ζευγαρώσει με την αντίστοιχη επιφάνεια στο δίσκο που πατάει και η επιφάνεια θα αυξηθεί, αυξάνοντας αντίστοιχα και την αποτελεσματικότητα του τακακίου και του φρεναρίσματος. Αναλόγως πόσο συχνά χρειάζεται να φρενάρουμε, οι επιφάνειες αυτές θα δημιουργηθούν είτε σύντομα είτε πιο αργά. Αν κινούμαστε εντός πόλης με συχνά φρεναρίσματα, φυσικά θα δημιουργηθούν πιο σύντομα. Αν όμως κινούμαστε εκτός πόλης, θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Το σημαντικό είναι τα πρώτα πατήματα του φρένου να είναι όσο το δυνατόν πιο απαλά και ομοιόμορφα, ώστε να μην δημιουργηθούν ανομαλίες και ανισότητες στις επιφάνειες. Πάντα βέβαια με γνώμονα την οδική ασφάλεια. Αν χρειαστεί να φρενάρουμε απότομα, φυσικά και θα φρενάρουμε. Όσον αφορά τα μηνύματα που εμφανίζονται στο καντράν κατά τη διάρκεια της εργασίας και γιατί χρειάζεται να επικοινωνεί η μονάδα του χειροφρένου με τις υπόλοιπες μονάδες συμπεριλαμβανομένου του ABS και του κεντρικού υπολογιστή του αυτοκινήτου, του BSI. Όπως είπαμε, τα μηνύματα οφείλονται σε διακοπή της επικοινωνίας και επανέρχονται με τον τρόπο που δείξαμε. Η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων έχει να κάνει και με την ασφάλεια. Καταρχάς, υπάρχει το αυτόματο χειρόφρενο, το οποίο λύνεται αυτόματα μόλις πάμε να ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο. Στο συγκεκριμένο μοντέλο υπάρχει ποτενσιόμετρο στο πεντάλ του συμπλέκτη, που ενημερώνει συνεχώς και τον κεντρικό υπολογιστή και τον υπολογιστή ελέγχου του κινητήρα και την μονάδα του χειροφρένου για την θέση του πεντάλ του συμπλέκτη, με μία ένδειξη επί της 100. Οπότε, εάν έχουμε εφαρμοσμένο το χειρόφρενο και βάλουμε ταχύτητα και πάμε να ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο, θα ενημερωθεί ο υπολογιστής του χειροφρένου για την θέση του συμπλέκτη και θα δώσει άμεσα εντολή να λυθεί αυτόματα το χειρόφρενο. Έπειτα, έχουμε το φρενάρισμα πανικού. Εάν π.χ. το αυτοκίνητο κινείται κανονικά με 100 χιλιόμετρα την ώρα και χρειάζεται να φρενάρουμε απότομα και για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να πατήσουμε το πεντάλ του φρένου, μπορούμε εναλλακτικά να τραβήξουμε το διακόπτη του χειροφρένου προς τα επάνω και να σταματήσουμε το αυτοκίνητο. Κρατώντας το διακόπτη του χειροφρένου τραβηγμένο προς τα επάνω, η μονάδα του χειροφρένου θα δώσει αμέσως εντολή στο ABS να εφαρμόσει τα φρένα του αυτοκινήτου, να πατήσει δηλαδή φρένο. Και μόλις η ταχύτητα του αυτοκινήτου πέσει κάτω από τα 20 χιλιόμετρα την ώρα, θα τραβήξει τα σειρματόσχηνα και θα εφαρμόσει το χειρόφρενο για να σταματήσει το αυτοκίνητο πλήρως. Σχετικά με την ανάρτηση και γιατί την τοποθετούμε στην ανώτερη θέση πριν να ανασηκώσουμε το αυτοκίνητο. Σε όλα τα C5, είτε με υδροπνευματική είτε με υδροενεργητική ανάρτηση. Εάν πρόκειται το αυτοκίνητο να ανασηκωθεί είτε με γρίλο είτε με ανυψωτικό μηχάνημα, με τις ρόδες να κρέμονται, είτε μία ρόδα είτε όλες, και με την ανάρτηση στη θέση normal, η Citroën επιβάλλει να ανοίγουμε το καπάκι του δοχείου των υδραυλικών. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με την πίεση στο κύκλωμα. Εάν ωστόσο ανασηκώσουμε την ανάρτηση στην τέρμα επάνω θέση, πριν ανασηκώσουμε το αυτοκίνητο με τον ανυψωτικό ή με το γρίλο,
δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην ανάρτηση. Και επιπρόσθετα, δεν χρειάζεται να ανοίγουμε το καπάκι του δοχείου των υδραυλικών, με τον κίνδυνο φυσικά να το ξεχάσουμε ανοιχτό αργότερα. Οπότε ουσιαστικά επιλέγουμε, είτε αφήνουμε το αυτοκίνητο στην normal θέση και ανοίγουμε το καπάκι των υδραυλικών, είτε το ανασηκώνουμε στην τέρμα ψηλά θέση και δεν χρειάζεται να ανοίξουμε το καπάκι των υδραυλικών. Αυτή ήταν λοιπόν η εργασία μας για σήμερα. Ευχαριστώ για την παρέα. Να υπενθυμίσουμε ξανά τους κανόνες ασφαλείας κατά την ανύψωση του αυτοκινήτου με το βρύλο. Να είστε καλά. Τα σέβομαι.